επιφάνεια αγωνιστική που όλοι περιμένουν. Βασικά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού την περιμένουν πιο πολύ. Την περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεκάδες χρόνια. Γιατί είναι στο συν 10 από τον αιώνιο αντίπαλο ο οποίος κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έχουν τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Πελοκήπο, σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Πιέζει ο χρόνος, φτάνει η στιγμή για να γίνει η σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού που περιμένουν όλοι. Και εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, γιατί είναι και λίγο τα πράγματα δύσκολα. Είναι κλειστή η άμυνα, πάρα πολύ. Πρέπει να μπω από δεξιά, να κάνω δύο προσποιήσεις, να κάνω καμιά τρίπλα να σεντράρω. Στο δεύτερο δοκάρι να πεταχτεί κάποιος που θα μπορεί να βάλει ένα γκολ, παράδειγμα, όπως αυτό στην Ιταλία πριν πάρα πολλά χρόνια με τα αριστερό. Ένα γκολ που δεν έχουμε ξαναδεί βασικά τέτοιο γκολ από Έλληνα παίκτη. Παρά μόνο από πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές όπως ο Βαν Πάστεν και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Περνάει μπάλα σου του Δημόπουλου και γκολ. Το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Πανηγυρίζει ο Πάγκος και το δεύτερο γκολ με τον Δημόπουλο. Ένα εκπληκτικό μονοκόμματο σουτ και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ένα εκπληκτικό γκολ. Μονοκόμματο σουτ, η μπάλα γελάρει στο χόρτο και καταλήγει στα δίχτυα του Τακόνη για να γίνει το 1-2 μέσα στο Τωρίνο. Με τον Χρήστο Δημόπουλο θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Το φετινό Παναθηναϊκό που θυμίζει εποχές πάρα πολύ παλιές, 30 χρόνια πριν, βασικά και από την καλή ομάδα του Αίμνης, του Γιάννη Κυράστα και του Μαρκαριάν, είναι ακόμα, εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο, θυμίζει ακόμα πιο παλιές εποχές αυτός ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό θα μιλήσω με τον Χρήστο Δημόπουλο, θυμίζει τον Παναθηναϊκό της εποχής του. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πούμε 5 πράγματα για τον Παναθηναϊκό, το φετινό, το οποίο μας έχει εκπλήξει. Βασικά ήταν μια ομάδα στην αρχή που πρόσεχε πάρα πολύ. Εγώ λέω λευκή Αλεπού το Jovanovic στον πάγκο, έτσι το έχω βάλει αυτό το προσωνύμιο. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι. Όμως παρόλο τον τραυματισμό του Αϊτόρ που ήταν ένα εξτρέμ το οποίο πάταγε η περιοχή και έδωσε λύσεις σε παιχνίδια, είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι το Βόλο ότι η ομάδα έβγαλε και άλλες αρετές, έδειξε πράγματα. Έπαιξε ένα τρομερό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή που έτσι θέλει να πάρει τα σκύπτρα από τον αιώνιο σε ένα παιχνίδι που τον έχει στην έδρα του. Θέλω να μου πεις δύο λόγια εσύ πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις το φετινό Παναθηναϊκό. Θα πούμε και για το ντέρμπι έτσι το αυριανό. Να πούμε λίγο πολύ για την ομάδα θέλω να μου πεις. Αν σου θυμίζει κάτι από τα παλιά, τι βλέπεις, τι θετικό βλέπεις. Ένας Παναθηναϊκός που ξαναζεί πραγματικά, ξαναήρθε. Έτσι δείχνει στον κόσμο του, ο οποίος κόσμος του τον περιμένει χρόνια. Είχε ταλαιπωρηθεί η ομάδα πάρα πολύ, μια ομάδα που στην Ευρώπη έχει κάνει τεράστια πράγματα. Είσαι μέρος της ιστορίας της, έχεις κάνει πάρα πολλά εσύ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, με τον Σαραβάκο, το δίδυμο, το αξέχαστο. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, Χρήστο. Κοιτάξτε, φέτος ο Παναθηναϊκός έχει άλλες προσδοκίες. Ναι. Πιστεύω ότι από πέρυσι το δεξιό και ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Και έπρεπε να κάνουν κάτι καλό. Και αυτό το καλό ήρθε. Ναι. Το θέμα είναι ότι φτιάχνεις μια ομάδα, είχε την περσινή, είχε το βασικό κορμό, αλλά πήρε κάποιους παίκτες αυτούς που ήθελε αυτός. Δηλαδή εκεί που πόναγε η ομάδα. Ναι. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα καλό σύνολο και δεν έχει μονάδες δηλαδή. Αν δεν μπορεί να βασιστεί να πει, εξής ότι ο Παλάσσο μπορεί να μου πάρει το παιχνίδι, ο Αϊτόρ μπορούσε να το κάνει. Ναι, είναι. Γιατί ήταν παίκτης ο οποίος ήταν διαβολιστής, τον είδαμε και μέσα στην Τούμπα που πήρε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πάει από το καλό στο καλύτερο. Δεν περίμενε κανένας όταν κάνει αυτή την πορεία. Ναι, κοίτα, μου λες τώρα για τον Παλάσιο. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου για τον Παλάσιο. Ναι. Γιατί τον είδα και στο Καραϊσκάκη στο περσινό στο διπλό, αν θυμάσαι, με μια εξαιρετική προσπάθεια έξω από την περιοχή και το πήγε στη γωνία. Θυμάσαι το σουτ. Δεν είναι μόνο το σουτ. Τον βλέπουμε στο ένα μένα είναι καλό. Ξέρει πολύ μπάλα, έτσι και λόγω καταγωγή. Να σου πω και κάτι και για τον Βέρμπιτς ακόμα, δηλαδή ο Βέρμπιτς έχει στοιχεία καλά με την μπάλα, να διεισδύσει, να μπει. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι με τον Άρη, το πήρανε μαζί με το Σποράρ. Στο μυαλό μου έχω, εντάξει θα μου πεις, ένα παιχνίδι είναι με τον Βόλο.
ο κοντός ο Παλάσιος μου θύμισε με το, με το Σποράρ εσένα και το Δημήτρη Σαραβάκο. Σαν σωμα... είναι η Ρωσυλία, αλλά σαν, σαν σωματοδομές έτσι το στυλ, ξέρεις. Ναι, το θέμα είναι εξής, ότι θέλω να σου πω ότι ο Παλάσιος μόνος δεν μπορεί να τραβήξει να μπει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κατάλαβες, από αυτή την πλευρά στο λέω. Την ομάδα πώς τη βλέπεις βασικά, ο τερματοφύλακας είναι εξαιρετικός, έτσι. Το όχι, δίδυμο... είναι πάρα πολύ καλή. Όχι, παίζουν καλή, καλό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ καλή και από άμυνα και από κέντρο και από επίθεση. Γι' αυτό σου είπα ότι έχει σύνολο Παναθηναϊκός. Ναι. Και δεν βασίζεται, και δεν βασίζεται σε μονάδες. Αυτό που σου είπα πριν για τον Παλάσιο, στον Αϊτόρ και αυτούς. Δεν βασίζεται σε ένα παίχτη. Πιστεύεις ότι χρειάζεται, ναι, για να γίνει καλύτερη ομάδα, πιστεύεις ότι σε κάποια σημεία χρειάζεται ενίσχυση. Π.χ. εγώ, παράδειγμα, όπως τον βλέπω τον Παναθηναϊκό, βλέπω ότι παράδειγμα, αν είχε δύο back half, δεξί και αριστερό, πιο καλύτερους, να παίζουν την πλευρά, ξέρεις πως το λέω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πιστεύω θα μπορούσαν να δώσουν και άλλα πράγματα. Ως προς εντάξει, τη... εντάξει, δεν θέλει τώρα προσθήκες πάρα πολλές. Ναι. Άντε να πεις έναν μήπως για να τον βάλεις δίπλα στο Σποράρα. Στο Σποράρα εκεί πέρα, κατάλαβες. Ναι. Και αν θέλεις, δηλαδή μπορεί να βάλεις ένα δεκάρι, ένα, δηλαδή ένα δεκάρι καλό. Εντάξει, είναι ο Παλάσιο μαζί με το Σποράρα. Θέλεις ένα παίκτη που μπορεί να πατάει περιοχή. Ναι. Να είναι σε τρόπο κατά. Αν τραυματιστεί ένα παίκτη από αυτού ή θα παίζουν όλα τα παιχνίδια. Και μετά δεν θα έχει κανένα, ναι. Εγώ βλέπω. Ο Παλάσιο ήταν ο Αϊτόρ, ο Σποράρα είχε τραυματιστεί και δεν, είχαμε, δεν είχε ένα παίκτη ο Παναγιώ ένα σεντροφόρο. Κατάλαβε. Εγώ. Και δεύτερη λύση. Ναι. Ένα παίκτη ο οποίο δηλαδή θα φορέσει τη φανέλα και θα μπει μέσα και να παίξει. Χρήστο μου, εγώ έχω αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο για το, για το γιο του Βασίλη του Ιωαννίδη, το Φώτη, ο οποίο έχει πάρα πολύ καλά προσόντα. Εσύ τη θέση την έχει παίξει, ξέρει. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψει ατομικά. Τη γνώμη μου λέω, ξέρει. Ατομικά, στα, γιατί τον βλέπω λίγο, λίγο αργό, με την μπάλα είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, βέβαια για να δείξει και στο σκοράρισμα πρέπει να πάρει τι ευκαιρίε του, αλλά πρέπει για να πάρει τι ευκαιρίε του. Εγώ πιστεύω πρέπει να δουλέψει και ατομικά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Βέβαια, κοιτάξτε να δεις ότι το θέμα δεν είναι μόνο να δουλέψει ατομικά. Όταν μπαίνεις μέσα, δηλαδή και φέρνεις αποτέλεσμα και βάζεις γκολ, οπωσδήποτε θα παίξεις. Ναι. Τώρα, αν μπαίνεις μέσα ένα παιχνίδι και δεν κάνεις γκολ, δεν περιμένει και προπονητής, κατάλαβες. Ναι. Εκεί μπαίνεις στο αλλαγή, μπαίνεις σε 90 λεπτά, κάνεις τη διαφορά, βάζεις το κολλάκι σου και τελείωσε. Έτσι είναι. Τι αίσθηση έχεις τώρα για το μεγάλο ντέρμπι που περιμένουν όλοι, γιατί ο κόσμος είναι στους, 5, στους 7 ουρανούς, οι παίκτες είναι σε τρομερή ψυχολογία, ο προπονητής αυτά μπορεί να τα διαχειριστεί τώρα, τα συναισθήματα και όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνος ο Γιοβάνοβιτς. Τι αίσθηση έχεις, κάνει καλό αυτό ότι υπάρχει εφορία? Κοιτάξτε, εντάξει, εφορία, λογικό είναι να υπάρχει. Μήπως όμως ο... σε ένα ντέρμπι όμως και στον Ολυμπιακός που είναι αυτός έτσι τώρα που, είναι, που δεν έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, είναι και ο ενθουσιασμός. Ναι, βέβαια, είναι ντέρμπι τώρα. Δεν, είναι δεν μπορεί να πει τώρα, ξέρει ότι δεν θα τον κερδίσει εύκολα ο Παναθηναϊκός. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μακάρι όμως ο Παναθηναϊκός θα τον κερδίσει. Ναι. Τα έχει ζήσει εσύ σε καταστάσεις ομάδων, δηλαδή π.χ. παλιά ο Ολυμπιακός να μην είναι σε καλή κατάσταση και να βγάζει. Του, δηλαδή αυτό να, του, να είναι ένα σύν κιόλας σε τέτοια παιχνίδια. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί ήταν μια φορά που λέγαμε ότι θα του βάλουμε 3-4 γκολ μόνο και ο Ολυμπιακός είμαστε και ο Ολυμπιακός άδειο. Ναι. Γι' αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, αφού έχει παίξει μπάλα και εσύ να μην και το ξέρει. Ένα ναι. Τέρμι δεν μπορεί να, να ξέρει ότι τι θα γίνει. Αλλά ένα προβάδισμα έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή γιατί παίζει μέσα στη λεωφόρο, έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, δηλαδή έχει ψυχολογία καλή. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά δεν φτάνουν. Όμως πρέπει να αποδείξει ναι, ότι αξίζουμε και ότι είμαστε πρώτοι να μπούμε στο πρωτάθλημα. Χρήστο, έχω δει να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχουμε δει ότι φέτος η ομάδα δεν κάνει λάθη. Δηλαδή στις πάσες της είναι δύσκολα μπορώ, βλέπω, βρίσκω να γίνεται ένα λάθος και στην άμυνα, στο κέντρο. Υπάρχει ένα transition φοβερό όταν ανοιχτείς με αυτόν τον Παναθηναϊκό, σε έχει διαλύσει. Γιατί έχει και τον Πέρεθ, για μένα είναι κλειδί ο Πέρεθ στο κέντρο. Θα πάρει την μπάλα, θα στη βγάλει κάθετα μπροστά την μπάλα 20, 30, 40 όπως και στην Τούμπα. Να σβήνει η μπάλα στο χορτάρι, να τη βρει εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλη υπόθεση το μυαλό του Πέρεθ και το πόδι του Πέρεθ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και υπάρχει και υπομονή. Αλλά ναι. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα ότι δεν μέτρας μόνο στην κοίταξη στις μονάδες να μένεις. Μένεις στο σύνολο. Ναι, το σύνολο είναι φοβερό που έχει κάνει. Και η 11 είναι, δηλαδή και η 11 είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή με άρεσε το 10 είναι όλοι, κοίταξε, το 7 με το 8. Όπως πρέπει, ναι, κανονικά.
Και βλέπουμε, να σου πω λίγο, άκουσε με μισό λεπτό, βλέπουμε ότι το Παναθηναϊκό να έχει υπομονή στο παιχνίδι του, δεν μπαίνει μέσα να πατήσει τον αντίπαλο, να χάσει δυνάμεις, ξέρεις, να πρεσάρει ψηλά, να χάσει δυνάμεις. Αυτό το πράγμα το ζυγίζει ο Γιοβάνοβιτς, υπάρχουν κομμάτια του παιχνιδιού που το κάνει, βλέπει την κατάλληλη στιγμή που μπορεί να το κάνει, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Θα πρεσάρει και ψηλά, το έκανε στο Βόλο, έτσι έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο στο Βόλο, έχει χάζεψει η Ελλάδα με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και τα γκολ που έβαλε. Και ο Παλάσιος αυτά. Εντάξει, είχε πρώτο... και δίπλα του και μιλάμε τώρα και για τον κόσμο Παναθηναϊκό σε 17.000 ναι, κόσμο. Τώρα, έπαιξε δηλαδή, πολύ μεγάλο ρόλο, ναι. Όπως θα τον έχει και, όπως θα τον έχει και με τον Ολυμπιακό. Και θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, ότι θα μπει μες στο γήπεδο να εκμεταλλευτεί τον κόσμο και να περσάρει ψηλά την πρώτη πάσα που λέμε του Ολυμπιακού, μια και θα έχει στην άμυνα και το παιδάκι αυτό, είδε στον αμυντικό το καινούργιο που είχε ένα πιτσιρικά. Και με τις αδυναμίες του Ολυμπιακού που μας έχει δείξει αμυντικά φέτος, πιστεύεις ότι θα μπει μέσα. Να τον πρεσάρει από την πρώτη πάσα που λέμε στην άμυνά του για να κερδίσει την μπάλα. Ούτε ή άλλο. Ναι. Ούτε ή άλλο πρέπει να παίξει μπάλα ο Παναθηναϊκός για να πάρει το παιχνίδι. Ναι. Τα έχει για τον κόσμο στο πλευρό του. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε. Δεν μπορώ να σου, πω. Ο Παναθηναϊκός αυτό είναι μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια του. Το είδαμε και στο βάση τελευταίου παιχνιδιού. Και με τον Άρη να έχει την μπάλα. Αλλά εγώ άλλο σου λέω. Δηλαδή πιστεύει ότι όταν θα έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Θα τον πρεσάρει από την πρώτη γραμμή που λέμε, από το τερματοφύλακα. Δεν το ξέρει κανένας. Να εκμεταλλευτεί, να εκμεταλλευτεί και τον κόσμο, κάτι που είδαμε που έκανε η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το έκανε με τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλό δεν έπαιξε με μπάλα. Ο ΠΑΟΚ περίμενε να φάει τον κόλλο. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα δει συνέδρο, τι να πρεσάρει ο Ολυμπιακός. Λογικό είναι, θα πρεσάρει ο Παναθηναϊκός, θα πρεσάρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι έχουν σκεφτεί να μην γίνει δύο προπονητές. Και από... το μεγαλύτερο απαντάζο όμως έχει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι ότι παίζει μέσα στην έδρα του. Δίνεις δηλαδή ένα προβάδισμα. Γιατί δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Οπότε μετά ξέρεις έχει ένα προβάδισμα μεγάλο για το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι που είναι και ο αιώνιος, πραγματικά ναι. Για μένα να μην λέμε ξέρεις τώρα, αλλά έχει βάλει στο τσεπάκι που λέμε το πρωτάθλημα, η ψυχολογία θα πάει στα ύψη, θα είναι 13 βαθμούς. Θα έχει στο συν 6 την ΑΕΚ. Ναι, παιδί μου, θα έχει ένα προβάδισμα, θα έχει κατά. Πολύ μεγάλο. Χρήστο, κοίταξε να δεις τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ζούμε, θα είναι πολύ μεγάλο το προβάδισμα. Αν κάνει το 11 στα 11. Βέβαια, για χτίζει... να κερδίσει. Ναι, χτίζει αλλά ψυχολογία. Αν κάνει ισοπαλία, δηλαδή και θα είναι μικρό, όπως λένε. Ναι. Θα έχει ένα βαντάζ πάλι, κατάλαβες. Ναι, θέλω να μου πεις τώρα έτσι να περάσουμε τώρα λίγο στον ΠΑΟΚ που είναι μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σου καριέρας. Είναι οι περισσότερες συμμετοχές νομίζω τις έχεις με τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, ναι. Και τα πιο πολλά γκολ. Ναι. Με τη φανέλα του Πάου. Ίδιες συμμετοχές, ίδια γκολ. Ίδια ακριβώς έτσι, ναι. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια έτσι για το Πάου, πώς το βλέπεις. Είδαμε πριν 5 χρόνια, πήρε το πρωτάθλημα, πριν 4 χρόνια. Είπαμε όλοι ότι αλλάζει επίπεδο. Ο Πάου κοιτάει για παραπάνω, βέβαια πήρε και κάποια κύπελα. Έτσι, μεγάλη υπόθεση για Πάου αυτό. Αλλά το βλέπουμε τώρα από πέρυσι, έχει αρχίσει μια έτσι κάθοδο πάλι. Φέτος δεν πάει καλά, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν πάει καθόλου καλά. Βέβαια έχει βάλει κάποια παιδάκια να παίξουν, κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 20. Αυτό είναι καλό. Τι βλέπεις τώρα να γίνεται στον ΠΑΟ και με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι ξεσβάζω τώρα 4 πιτσιρικά μέσα από την ΚΑΠΑ 20. Αν να παίξουν ΠΑΟ και μια ζωή δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Δεν μα βάλει πιτσιρικά. Εντάξει, μια φορά έγινε μέσα στο Καρασκάκι και έγινε αυτό. Δεν θα ξαναγίνει. Λοιπόν, με τους φυσικάδες πήγανε στη Φιλαδέλφεια και έφαγε δύο κόλλο πάω. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ ότι θα είναι έτσι φέτος. Και εγώ τον περίμενα παραπάνω. Τον περίμενα παραπάνω και λόγω Λουτσέσκου, γιατί συνταγή Λουτσέσκου έχουμε δείξει ότι πήρε και το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και δεν βλέπω. Δηλαδή, να λέμε τώρα έτσι μόνο, αν δεν είχε κάνει η Χρήστο το διπλό στο Καραϊσκάκι, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτό να λέει, ξέρεις. Δηλαδή, τι θα είχαμε να πούμε τώρα για τον ΠΑΟΚ και την πορεία του. Ναι. Βλέπεις ότι... Δεν έχει παίχτες, ρε παιδί μου. Αυτό που σου είπα και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες. Αλλά τι, χρειάζεται ένα-δύο παίχτες για να τελειώσει το πρωτάθλημα να πέσει με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη και την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Χρειάζεται ένα-δύο παίχτες για να ξεκουραστούν. Γιατί κοίταξε, να μα τραυματιστούν δύο. Από εκεί πέρα θα ξαναπέχτη. Εσύ πιστεύεις δηλαδή το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι το έμψυχο υλικό, ότι έχουν γεράσει π.χ. σε εισαγωγικά ο Μπίσερ. Είπε στη σωστή κουβέντα. Ναι, δεν βλέπεις. 4 χρόνια πήρε πρωτάθλημα με αυτούς με κάποιους παίξες, δεν είναι. Ναι, εσύ... Δεν μπορεί όμως να παίξουν τώρα. Ναι, έχουν περάσει τα χρόνια. Είναι... Και από ό,τι κατάλαβα, στηρίζεις Λουτσέσκου. Δηλαδή θα ήθελες ο Λουτσέσκου να συνεχίσει να κάνει κάποιες μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Αυτό που βλέπεις εσύ, σαν γνώμη, αυτό λέω. Τη γνώμη μου. Για τον Λουτσέσκου. Κοίταξε, ναι.
Εντάξει, και να πάρει τώρα, άμα είναι έτσι να πούμε, δεν το βλέπω, είναι και δύσκολο. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ και για... Ξέρεις... Κοιτάξε να δεις και να φύγει ο Λουτσέσκου, να πούμε. Ναι. Θα πάρει κάποιον άλλο, θα ξέρει τι θα κάνει αυτός. Δεν ναι. Θα ξέρει. Ναι, είναι τώρα... Ναι. Θέλει, εντάξει, θέλει χρόνο πολύ. Ίσως και... Όλοι, κοιτάξτε, όλες οι ομάδες, άμα θέλουν να κάνουν κάτι, θα το κάνουν μέχρι την με την κυραγή και μετά. Ναι. Σε ένα μήνα που είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Μπράβο, μπράβο, ναι. Όσοι προπονητές θέλουν να διώξουν, πόσες θέλουν να διώξουν ή να πάρουν, θα το ξέρουν. Πιστεύεις, Χρήστο, ότι κάποιος Έλληνας προπονητής θα μπορούσε στον ΠΑΟΚ να κάνει δουλειά? Δηλαδή, πιστεύεις τον Έλληνα προπονητή, εσύ βασικά? Βεβαίως, πιστεύω. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Θα σου πω για τον Άκη το Μάτζιο, ο οποίος παράδειγμα στον Άρη. Είχε 2 χρόνια που τον είχε δεύτερο, αν θυμάσαι. Έφυγε ο Μάτζιος για τους λόγους που έφυγε και ξαφνικά ο Άρης τώρα έχει, βλέπεις τώρα, μπήκε τελευταία στιγμή με την ΑΕΚ στην Ευρώπη, στο τελευταίο μάτς, αν θυμάσαι, στα play-off. Τώρα φέτος είναι 7ος, τι είναι εκεί. Τίποτα. Ναι, ο Μάτζιος, κοίταξε, είναι καλός προπονητής. Ναι. Τον Άρη τον βοήθησε. Και παρόλα αυτά, παρόλο που τον πήγαινε και ο φίλος σου, να πήγαινε κόντρα. Ναι. Εντάξει, έφαγε από τα Γιάννα, έφαγε 6 γκολ. Κάτι να κάνουμε, έφαγε. Μια ναι. Φορά βρίσκεσαι σε αυτό. Αλλά τον Άρη τον είχε, δεύτερο, τρίτο τον είχε. Ναι. Και ο Γιάννης ο Αναστασίου είναι προπονητής Έλληνας, ο οποίος έχει δείξει, να πούμε, καλά στοιχεία, να πούμε, και στον Πανετολικό και στον Παναθηναϊκό έχει δείξει. Θα σε πάω μετά λίγο, θα σε πάω μετά λίγο στο Γιάννη του Αναστασίου. Να τελειώσω λίγο με τον ΠΑΟΚ αυτό. Εγώ βλέπω πάντως ότι με τον Κωνσταντέλιο, το παιδάκι που έβαλε μέσα, και με τον άλλο που είναι στόπερ, και αυτό είναι καλό, Χρήστο. Δηλαδή, εφόσον φέτος. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρουμε, στην ΚΑΠΑ 20 πάρα πολύ καλούς παίκτες, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς όμως να τους βάλεις και τους 4-5 μέσα τώρα ναι. Για να κάνεις πρωταθλητισμό. Δεν μπορείς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε 9 παίκτες, βάλε 2. Βάλε ένα. Ναι. Ένα σιγά-σιγά, οπότε να μπορούν να μπουν μέσα. Λοιπόν, να σε γυρίσω λίγο στον Παναθηναϊκό. Για μένα. Δεν το έχω δει το Γουέμπλεϊ, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Βέβαια έχει κάνει πολλές φοβερές και με τη Φουρνιά Καραγκούνη Μπασινά, είδες πριν από 20 χρόνια περίπου, η οποία ήταν και η βάση της Εθνικής Ελλάδας για να κάνει το Euro το 2004, έτσι το ξέρουμε. Αλλά σαν ποδόσφαιρο επιθετικό και αυτά, η δικιά σου η Φουρνιά και με Έλληνες παίκτες, εσένα δηλαδή το Σαραβάκο, ένα δίδυμο εκπληκτικό που έχει μείνει, μου έχει μείνει αυτό. Σαραβάκο στο Δημόπουλο, Δημόπουλο Σαραβάκο, ένα τρομερό δίδυμο. Γεωργαμλής, Βλάχος, Βασιλείου, Πατσιαβούρας και πάρα πολλοί άλλοι έτσι ποδοσφαιριστές, Έλληνες βασικά. Ο κορμός ο Ρότσα, που ήταν νομίζω ο μοναδικός ξένος ο Ρότσα, ξένος Έλληνας, βασικά Έλληνες και Ρότσα. Μια ομάδα που είχατε περάσει νομίζω 2 φορές στη Γιουβέντους, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ο Ζάιτς ήταν ο ξένος. Ε? Ο Ζάιτς. Ο Ζάιτς, ναι, ο Ζάιτς, ναι. Ο Ζάιτς τώρα... Μαυρίδης, Χαρούλιας, είχε Χατζη Αθανασίου, Πασιαβούρας. Για μένα είναι... Ο Βαγγέλης, ο Βλάβος, ο Χταράς, ο Βαγγέλης, πίσω από μένα με τον Σαραλάβο, δηλαδή ήταν ο κολλητής ο Βαγγέλης. Κοίτα, είχε ήταν... Είχε ομάδα Παναθηναϊκός, γι' αυτό και έπαιζε στο Ολυμπιακό στάδιο. Είχατε περάσει τη Γιουβέντους 2 φορές, Χρήστο, 2 φορές την είχατε αποκλείσει. Τη Γιουβέντους. Ναι. Ναι, ναι, ήταν το... αυτό που ήταν σε εμάς και μετά στο άλλο. Εντάξει, εκεί που παίξαμε είχε, είχε καλύτερη ομάδα. Έπεσε Λάουντρουπ, Ράς, μιλάμε ναι, για... Τα, ένα, ναι, ναι, τα έχω... και το γκολ αυτό που έχεις βάλει έτσι με το αριστερό εκεί, μιλάμε τον εκπληκτικό γκολ. Νομίζω το θυμάσαι κάθε μέρα αυτό το γκολ, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ προσπαθούσα να μην σταματήσω ποτέ την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Καλά μπορούσε, έχω χάσει και εγώ λόγω που ήταν απευθείας, μπορεί να τη σταματήσω, αλλά... Κοίταξε, δεν το έκανα. Ας πήγαινα ότι μια φορά την έστειλα πάνω στο ρολόι στο Ολυμπιακό στάδιο. Για μένα αυτό το γκολ είναι το highlight του ελληνικού ποδοσφαίρου στο επίπεδο, δηλαδή αυτό δεν έχω ξαναδεί με Γιουβέντους, δηλαδή που η Γιουβέντους είναι με, για μένα από τις 3 μεγαλύτερες. Και μετά από 10 μέρες ο παγκόσμιο έβαλε ο Βαμπάστεν να μπούμε στο Τασάρι. Αυτό, αυτό, ναι, ακριβώς αυτό, γι' αυτό είπα για τον Βαμπάστεν, αλλά το γκολ αυτό που βάζεις εκεί νομίζω. Ποιο σου είχε βγάλει σέντρο, ο Γιωργαμλής? Ναι, ο Γιωργαμλής έκανε τη σέντρο, φάουλτα. Ναι, και το κάνει απευθεία στη Sky μπάλα, δηλαδή δεν, ξέρω, δεν βλέπεις πουθενά τέτοια γκολ σήμερα και το έχεις βάλει στη Γιουβέντους. Ένα γκολ που αποκλείστηκε η Γιουβέντους από τον Παναθηναϊκό, το μεγάλο Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν το περίμενε και κανένας, Ναι, κανένας δεν το περίμενε. Και είναι, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ομάδα σαν εκείνη με Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίζει ανοιχτά. Έπαιζε ανοιχτά ο Παναθηναϊκός. Δεν θα υπάρξει να μου. Όλες οι ομάδες βλέπεις, α πούμε, 11, 10 ξένους. Ναι. Λάβες. Τη Γιουβέντους την παρακολουθείς από τότε, επειδή έχεις αναπτύξει μια σχέση, νομίζω. Την παρακολουθώ, έχεις ξαναβάλει γκολ της Γιουβέντους, έτσι δεν είναι? Εγώ θυμάμαι αυτό το γκολ, ήμουν πολύ μικρός. Μόνο αυτό, δεν είχα
ξανασυναντήσει εγώ ποτέ την Γιουβέντους. Α, ο Σαραβάκος νομίζω έχει μια σχέση έτσι περισσότερο με την Γιουβέντους. Ναι, ναι. Μόνο σε τώρα, εντάξει, τώρα με φύλαγε τώρα ο Μπρίο, μιλάω με τώρα 2 μέτρα. Ναι, 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 ναι. Μόνο από εκεί. Ναι. Σιγουρός άνθρωπος. Ναι. Θα σε πάω τώρα στο Πανετολικό. Έχει έρθει ο Κούμαν στο Αγρίνιο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ποιο? Ο Κούμαν. Α, σήμερα. Δεν έχεις μάθει, ναι, έρχεται τώρα ο Κούμαν. Ναι. Θα μείνει 3 μέρες, θέλει να δει, έχει φίλο τον Αναστασίου, τον είχε παίκτη στον Άγιαξ. Ναι. Και θέλει να μείνει 3 μέρες να δει εδώ τις εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις για τις εγκαταστάσεις του Πανετολικού. Ναι, τις ξέρω, ναι. Τις έχεις δει από κοντά? Δεν έτυχε. Τις έχεις δει από κοντά? Δεν άκουσα. Τις έχεις δει από κοντά, Χρήστο? Ναι, 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 από κοντά τις έχω δει. Ναι, ναι, είναι έτσι, όσοι τις έχουν δει λένε παράδειγμα ότι ξεχωρίζουν στο ελληνικό. Όχι, ξεχωρίζει βέβαια. Ναι. Ξεχωρίζει. Εντάξει, έχει ένα πρόεδρο ο οποίος έχει δαπανίσει πολλά χρήματα. Βέβαια. Είναι τόσα χρόνια. Ναι. Το στήριξε και ο κόσμος στο Πανετολικό και βλέπω ότι κάνει μια σωστή δουλειά και γι' αυτό να πούμε βλέπει στο Πανετολικό και πάει από το καλό στο καλύτερο. Εγώ όμως, Χρήστο, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μια ένσταση εδώ και δεν με νοιάζει δηλαδή. Η γνώμη μου θα την πω, ξέρεις, δεν κάθομαι να. Καλά, ναι, εντάξει, είναι λόγια. Για μένα, Χρήστο, παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει τώρα 10 χρόνια στη Super League. Αλλά δεν έχει κάνει το βήμα. Δηλαδή, έχουμε δει τον Αστέρα Τρίπολης με 100 φιλάθλους. Έχει πάει σε τελικό, πήγε 2 χρόνια στο Europa League, μπήκε και σε όμιλο. Έχουμε δει την Ξάνθη σε τελικό, έχουμε δει τον Αστέρα, έχουμε δει Πανιόνιο, έχουμε δει Ατρόμητο. Έχουμε δει στα play-off τον Όφη, τελευταία θέλω να σου πω τον Πανιόνιο. Ναι. Ανάλογα με την μπάτζα σου έχει δώσει για να κάνεις. Βέβαια. Γιατί. Καταλάβες, δηλαδή, ναι. Αν έχεις ένα μπάτζα τώρα 3-4 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να πας για 2-3 παιχταράδες να τους έχεις. Τώρα, αν έχεις ένα μπάτζετ το οποίο κοίταξε να σου δίνει, λέει, ξέρεις, με τα μεταγραφή μεγαλύτερη μπορεί να γίνει 100.000, 150.000, 200.000. Αυτό ακριβώς που, δεν ξέρει και ο κόσμος, γιατί οι άνθρωποι που έχει εμπιστευτεί ο κύριος Κοστούλας είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν διαχείριση. Δεν το γνωρίζει καλά ο κόσμος αυτό. Και είναι δύσκολο, δηλαδή όσα πάρω, τόσα να βάλω, ξέρεις τι εννοώ. Δεν γίνεται έτσι. Το βήμα θα γίνει πολύ δύσκολα. Η γνώμη σου για τον Αναστασίου? Κοίταξε, ο Αναστασίου μεταγραφές καλού προπονητή, να μην και στον Παναθηναϊκό που ήταν και στον Πανετολικό, είδες πέρυσι τον έσωσα από νωρίς. Ναι. Και φέτος πάλι τα ίδια θα κάνει. Αλλά όπως είπες να μην εκεί πέρα, πρέπει να κάνει δηλαδή το flashback, δηλαδή κάτι έτσι, κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω πρέπει να το κάνει, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί μετά από χρόνια δεν ξέρουμε, μπορεί ο Κοστούλας να αποσυρθεί. Έτσι πολλές ομάδες έχουν χαθεί, όπως είπα, Ναχαϊκή, δόξα. Είναι κρίμα τώρα με τέτοιες εγκαταστάσεις, με τέτοια σειρά, με το γήπεδο, με τον κόσμο, να μην κάνει μια πορεία καλή, καταλαβαίνεις. Σωστά να σου πω και κάτι. Ναι. Αλλά στον άνθρωπο μπορεί να μην το έχει πει και κανένας. Ότι ξέρετε, ο πρόεδρε, θέλω να κάνουμε αυτό. Γιατί μπορεί να το βάλει στον διάλογο ο άνθρωπος. Αυτός χρήματα έχει, μπορεί να το κάνει γιατί του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Νομίζω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή να κάνει, δηλαδή σου λέει εσύ, το χρόνο να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι, μακάρι. Αν δεν το έχει πει κανένας ότι ξέρει μπορεί να κάνει αυτό, άρα και μένει αυτό να μου καταλάβει. Σου λέει εντάξει, να πάμε να σωνόμαστε, να είμαστε εκεί, να έχουμε την ομάδα μας. Αν δεν αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Θυμάσαι από το πέρασμά σου στον Πανετολικό, νομίζω ήταν το ξεκίνημα για την τρομερή καριέρα που είχες. Θυμάσαι συμπαίκτες, έτσι. Βέβαια, εντάξει, συμπαίκτες είχα πολλούς. Είχα Γιάννης Μακρύς, Τάκος, θα πούμε, Μπεκατόρος. Ναι, ναι, ναι. Μπεκατόρος, εντάξει, Μίτσος Ιακούφης. Το Χρήστο. Παλαμάρα, δεν έχει παγκάκι. Το Χρήστο Βασιλείου τον είχε προλάβει, είχατε παίξει μαζί. Όχι, ε. Με ποιον, ναι. Με το Χρήστο Βασιλείου στο Πανετολικό παίξατε. Όχι, μετά έφυγα εγώ και μετά έφυγα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Και ο Στράτος Αποστολάκης μετά. Ναι. Θα σου πω έτσι κάποια ονόματα να μου πεις. Παράδειγμα, ο καλύτερος συμπαίκτης που είχες ποτέ. Εγώ και καλύτερο παιδί, το έχω να το πω, να δω τι θα πεις εσύ. Πού, σε ποια ομάδα όμως? Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο καλύτερος συμπαίκτης ή ο καλύτερος παίκτης, δεν είναι? Και νομίζω και καλύτερο παιδί. Να μην το πω εγώ, να δω τι θα πεις εσύ. Κοίταξε να δεις, εγώ. Ο καλύτερος συμπαίκτης που ήταν, εντάξει, παιδί μου, Σαραβάκο μπροστά μαζί οι δυο μας και δεν είχαμε ανταλλάξει ποτέ, δεν τσακωθήκαμε μια φορά. Είναι πολλά τα παιδιά. Και ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Ναι, ναι. Ο Πασιαγόρας, εντάξει, με τον Πασιαγόρα είμαστε και φίλοι. Το Βαγγέλη τον Βλάχο το θυμάμαι παλιά. Έχουμε μιλήσει για ένα θέμα υγείας που είχε οικογενειακό. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και μου είχε πει κιόλας υγεία πάνω απ' όλα γιατί και εγώ έχω περάσει ένα. Και το. Ναι. Ναι. Και ο Σαραβάκος εδώ που ήμουν στην ομάδα σε κάποιο πόστο. Όταν ερχόταν με τον Παναθηναϊκό, ένας
τι κύριος είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Σαραβάκος. Ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να φωνάξει. Ποιος ο? Ο Κώστας ο Μαδρίτης. Και... ναι, εντάξει, δεν ξέρω προσωπικά, αλλά το Σαραβάκο που τον έχω... Ναι, είναι τα καλύτερα παιδιά. Ο Ψηλός ήταν από τα καλύτερα παιδιά. Ναι. Κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Ναι, και ο καλύτερος προπονητής που έχεις ποτέ στον Παναθηναϊκό, ο Δανιήλ. Δανιήλ ήταν, ο Μπάκερ ήταν, που πήραμε πρωτάθλημα, ο Δανιήλ ήταν, ο Μπέξον ήταν προπονητάρα. Ναι. Μπέξον, ναι. Με τον αδερφό σου, όταν ήσασταν μαζί στον Παναθηναϊκό, ήταν κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει, τώρα να παίζει με τον αδερφό σου. Είναι και να είσαι και στη μεγαλύτερη τότε ομάδα στην Ελλάδα και να είστε μαζί. Και ευρωπαϊκές στιγμές, αναμνήσεις που τις φέραμε σήμερα. Αυτό είναι η ζωή, είναι ένα ταξίδι. Και ένα υπέροχο ταξίδι για εσάς που κάνατε τόσο μεγάλη καριέρα, όπως εσύ, παράδειγμα, Χρήστος στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να μπει η αφίσα μέσα στο γήπεδο, η δική σου, του Σαραβάκου, του Βαζέχα, έτσι κάποιων παιχτών. Που έχουν του Σισε παράδειγμα, έτσι, για μένα μεγαλύτερη διάρκεια εσείς. Σισε μεγάλο όνομα, εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι στην ομάδα σου να καταφέρει αυτά που επιθυμείς να δεις και να αναπολύσεις και εσύ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και πάνω απ' όλα υγεία, Χρήστο μου. Φιλιά πολλά από Αγρίνιο. Γεια σου.